Φίλες και φίλοι, χαίρετε. Μην παραξενεύεστε από τον τίτλο του βίντεο. Ναι, μου έχει ζητηθεί να κάνω τέτοιο βίντεο και θα το κάνω. Θα το κάνω όμως με το δικό μου τρόπο και εκφράζοντας τις δικές μου απόψεις, εφόσον από μένα έχει ερωτηθεί αυτό. Μου γράφει μια φίλη και το έλεγξα να δω αν είναι τρολιά, αλλά όντως το ζητάει. Αγαπητή Θέκλα, θα σε παρακαλέσουμε όλες όσες υπολοιπόμαστε θάρρους και χάρης να κάνεις και για μας ένα ψυχοεκπαιδευτικό διηγητικό βίντεο για να ρίχνουμε μπαμ και κάτω τους άντρες. Αγιέτε μπαζούκας δηλαδή, ρίχνετε μπαμ και κάτω. Σου στέλνω ένα οδηγητικό βίντεο που είδα, το οποίο δεν φάνηκε να βοηθά. Θέλουμε βίντεο πώς να γίνουμε άμεσα χαριτωμένες. Το βίντεο που μου στείλε ήταν ένα χιουμοριστικό βιντεάκι που έκανε μια κοπέλα στο Facebook της που έλεγε και καλά για τις οδηγίες που δίνουν για το πώς να είσαι χαριτωμένη. Τις έκανε στο βίντεο και το αποτέλεσμα ήταν να φαίνεται ψυχοπαθής, να φαίνεται προβληματική, να φαίνεται παρανοϊκή. Δηλαδή να κάνει έτσι, να κάνει έτσι, να κάνει έτσι κλπ. Σε παρακολουθώ πάντα και σε ευχαριστώ και για μένα και για όλες μας. Λοιπόν, φιλενάδες, θέλετε να γίνετε άμεσα χαριτωμένες. Υπολείπεστε θάρρους και χάρης. Και θέλετε ένα βίντεο για το πώς να ρίχνετε μπαμ και κάτω τους άντρες. Επειδή σας λυπάμαι, δεν θα σας κάνω τέτοιο βίντεο. Θα σας κάνω αντιθέτως κάποιες ερωτήσεις. Όσες έχετε τέτοια ερωτήματα, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι αυτό δεν απευθύνεται σε όλο τον κόσμο που παρακολουθεί τα βίντεο. Θα σας κάνω μερικά ερωτήματα, τα οποία θέλω να απαντήσετε με μεγάλη ειλικρίνεια και θάρρος στον εαυτό σας. Και χάρη άμα θέλετε. Μπορείτε να απαντήσετε και χαριτωμένα. Και χαριτωμένα. Ως άλλες και χαριτωμένες. Λοιπόν, είσαστε σίγουρες. Είσαι σίγουρη εσύ που μου γράφεις ότι θες να ρίχνεις όλους τους άνδρες μπαμ και κάτω? Τι είναι ο άνδρας για να το ρίξεις κάτω? Τρόπαιο? Τι είναι ο άνδρας? Απόκτημα? Τι είναι ο άνδρας? Αντικείμενο? Τι είναι ο άνδρας? Πολύτιμο κυνήγι το οποίο άμα το ρίξεις μπαμ και κάτω θα το φας και θα το απολαύσεις μετά ή θα το πουλήσεις πολύ ακριβά στη μαύρη αγορά? Τι είναι ο άνδρας νομίζετε? Man is a man. Εμάν είσαι εμάν. Ο άνδρας είναι ένας άνδρας. Η πέτρα είναι μια πέτρα. Ερόκ είσαι ερόκ. Έχετε ακούσει το βιβλίο Eat, Pray, Love? Είχετε ακούσει για το βιβλίο Eat, Pray, Love? Έχετε δει την ταινία Eat, Pray, Love? Είναι μια ταινία, ένα βιβλίο το οποίο έγινε ταινία, στο οποίο γράφει μια δημοσιογράφος από την Αμερική την ιστορία της για το πώς έκανε ένα ταξίδι σχεδόν σε όλο τον κόσμο, σε σημαντικά σημεία του κόσμου, προκειμένου να ξαναβρει τον εαυτό της μετά που τελείωσε ο γάμος της με τον άντρα της τον πρώτο που είχαν γνωριστεί από το κολέγιο γύρω στα 30 της χρόνια. Άρτη διαζευγμένη και άτεκνη, έκανε ένα ταξίδι στην Ιταλία όπου έφαγε καλά, στην Ινδία όπου προσευχήθηκε πολύ στα άσραμ και σε όλα εκείνα τα... στην Ινδουιστική τέλος πάντων φιλοσοφία και μετά, αν θυμάμαι καλά, είχε πάει στη Βραζιλία, δεν είμαι σίγουρη που είχε πάει για το Love, γιατί πολλά χρόνια που διάβασα αυτό το βιβλίο, εκεί που γνώρισε και το δεύτερο της άντρα. Και μετά από αυτό, γνώρισε εκείνον τον τύπο, το μισό Βραζιλιάνο, μισό Αυστραλό, με τον οποίο αποφάσισαν να είναι μαζί σε μια σχέση που να μην είναι γάμος και συγκατοίκηση, να ζουν 6 μήνες Αμερική και 6 μήνες, ξέρω εγώ, στην Αυστραλία. Στην πορεία όμως υπήρξαν προβλήματα με το immigration στην Αμερική, δεν τον άφηνα να ξαναεισέλθει στη χώρα γιατί εισήλθε πολλές φορές με τουριστική βίζα και αυτή έπρεπε να πάρει μία απόφαση να τον παντρευτεί ή όχι. Και κάνει ένα δεύτερο ταξίδι και αυτή τη φορά βρίσκεται κάπου στο Βιετνάμ, εκεί που είναι η φυλή των Χμέρ, πάει σε ένα χωριό, βρίσκει ένα κοριτσάκι 10 ετών το οποίο μιλάει λίγα αγγλικά, την καθοδηγεί να πάει στο σπίτι να μιλήσει με τις γυναίκες του σπιτιού, περιγράφει τα σπίτια εκεί, τα χωριάτικα, σε εκείνη την απομονωμένη φυλή των Χμέρ στο Βιετνάμ, ότι είναι ένα μακρινάρι, ένα πολύ μεγάλο δωμάτιο στο οποίο διαμένουν όλοι, πολλές γενιές μαζί. Έχει ένα μικρό δωμάτιο στην άκρη, που αυτό το δωμάτιο όταν ρώτησε τι είναι, λέει είναι το δωμάτιο που πάνε όταν παντρευτούν κάποιοι για να κοιμηθούν το πρώτο βράδυ. Και εκεί λέει καθόντουσαν οι προ-γιαγιά, οι γιαγιάδες, οι θείες, οι αδερφές, ήταν όλο γυναίκες.
και ρώτησε αυτή τη μητριάρχησα, τέλος πάντων, τη μητριάρχη της παρέας, της λέει πώς γνώρισες τον άντρα σου, και αυτή άρχισε να γελάει. Και λέει, γιατί γελάς? Της λέει, a man is a man, a rock is a rock. Ο άντρας είναι άντρας, η πέτρα είναι πέτρα. Τα είχα, ας πούμε, γιατί ασχολείσαι τόσο πολύ με τους άντρες, γιατί ασχολείσαι με το τόσο πολύ γιατί γνώρισα τον άντρα μου. Και λέει εκεί η συγγραφέα του βιβλίου Eat, Pray, Love, που δεν θυμάμαι ποιο είναι το όνομα του sequel, παρόλο που το έχω διαβάσει και εκείνο, και επειδή έχω την κακή συνήθεια, είχα την κακή συνήθεια να δανείζω τα βιβλία μου και να μην επιστρέφονται, δεν το έχω εδώ τώρα για να το διαβάσω, να το δω. Άμα το ψάξετε το Eat, Pray, Love και βρείτε τη συγγραφέα, θα βρείτε και το επόμενο της βιβλίο. Λοιπόν, όταν γράφει αυτό στο σημείο, λέει ότι όλες οι δυτικές γυναίκες, όλες οι γυναίκες οι οποίες είμαστε πληγμένες από την pop κουλτούρα, έχουμε να περιγράψουμε με πάρα πολλά λόγια. Με πάρα πολλά λόγια το πώς γνωρίσαμε τον άντρα μας, έστω και με τον άντρα μας έχουμε χωρίσει, έστω και ο άντρας μας μας είχε κακοποιήσει, έστω και αν ήταν ένας καταγάμος. Αλλά αυτό το παραμύθι της ταχτοπούτας, η οποία είναι δυστυχισμένη και είναι με τα παλιόρουχα και καθαρίζει τα πατώματα στα τέσσερα και έρχεται ο πρίγκιπας με το γοβάκι και τη διασώζει, αυτό το παραμύθι μας έχει χαλάσει τα μυαλά, μας έχει τρελάνει. Δεν, επειδή τώρα έχω μέσα μου μια εσωτερική πάλι, διάβαζα πέρσι τις εξελίξεις του γάμου αυτής της κοπέλας που είχε γράψει το βιβλίο Eat, Pray, Love. Τον πήρε το Βραζιλιάνο τελικά, όπως ήταν αρκετά μεγαλύτερός της, πήγαν πίσω στην Αμερική, έκαναν business και τέτοια αυτά, αλλά μετά χώρισαν. Και αυτή ακολούθησε μια πορεία με άλλες σχέσεις κλπ. Κλπ. Γιατί τους είχα βρει στο Instagram. Και γιατί ήμουν πάρα πολύ περίεργη, λέω, ρε παιδί μου, έκανε όλο αυτό το ταξίδι, έμαθε τόσα αρνητικά πράγματα για το γάμο, έμαθε ότι ένας άνδρας είναι ένας άνδρας και μια γυναίκα είναι μια γυναίκα, θα έλεγα επίσης, και πήγε και παντρεύτηκε μετά, δεν στέριωσε και εκείνος ο γάμος. Φυσικά το να μην στεριώσει ένας γάμος, ή δεύτερος γάμος, ή τρίτος γάμος, δεν σημαίνει ότι ο θεσμός του γάμου δεν ταιριάζει για άλλους ανθρώπους, αλλά για ορισμένους ανθρώπους δεν ταιριάζει. Και είναι καλή ιδέα και το λέω, ξέρεις, για σένα, για ποια το λέω, μια που μιλάμε, ξέρεις, για σένα, δεν είσαι εσύ που έχεις στείλει το ερώτημα, ότι δεν είναι απαραίτητο όλοι να παντρευτούν και δεν είναι απαραίτητο η ευτυχία να πηγαίνει μέσα από το γάμο και επίσης δεν είναι απαραίτητο η ευτυχία να μην πηγαίνει μέσα από το γάμο. Λοιπόν, εμάν είσαι εμάν, πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τον έρωτα με ροζ γυαλιά. Πρέπει να σταματήσουμε να βλέπουμε τις ερωτικές σχέσεις ως την πανάκια, η οποία θα επιλύσει όλα μας τα προβλήματα, θα πάρει μακριά όλες μας τις στενοχώριες. Κανένας πρίγκιπας σε κανένα άλογο, άσπρο, μαύρο, πράσινο, μπλε, δεν θα μας δώσει την ευτυχία. Το έχω πει σε πάρα πολλά βίντεο, αλλά θα το πω και σήμερα. Δεν είναι ιδανικές οι ερωτικές σχέσεις. Δεν είναι ο έρωτας ιδανικός. Πολλές φορές είναι και ιδανικός, έτσι, για να κάνω και μια καταληξία. Ο έρωτας και το να μας θέλει κάποιος τρελά δεν μας δίνει την ευτυχία. Μπορεί να ικανοποιήσει για λίγο τον εγωισμό μας ή τον ναρκισισμό μας, αν έχουμε ναρκισισμό. Μπορεί να ικανοποιήσει το εγώ μας ότι και καλά με θέλουν. Με θέλουν, καίγεται για μένα. Καίγεται για μένα ένα παλικάρι, καίγονται για μένα δύο παλικάρια, τρία, τέσσερα, πέντε, δεν ξέρω εγώ πόσα. Και είμαι πολύ σπουδαία, είμαι πολύ σπουδαίος, με θέλουν. Σε θέλουν, παρακάτω. Παρακάτω. Εσύ που με ρωτάς πώς να αποκτήσεις θάρρος και χάρη για να ρίχνεις τους άντρες κάτω, μπαμ και κάτω, είχες ποτέ σου σχέση? Κόβω το κεφάλι μου ότι αν είχες σχέση, μπορεί να μην είχες, εντάξει, δεν λέω την ηλικία σου. Αν είχες σχέση προηγουμένως, δεν έχεις και τις πιο όμορφες εμπειρίες και αναμνήσεις από αυτή τη σχέση. Εφόσον έχει τελειώσει. Μπορεί να θυμάσαι να διηγηθείς τι ωραία ήταν και τι ρομαντικά ήταν στην αρχή και εκείνη η πρώτη φάση του μήνα του μέλητος, τι ωραία που ήταν και τι τρελά, αλλά σαφώς μετά θα βαρεθήκατε, θα φάνηκαν οι διαφορές σας, θα έπεσε η πρώτη ερωτική επιθυμία και η πρώτη ερωτική ένταση και καύλα και μετά χωρίσατε σε κάποια φάση. Τώρα απάτησε, σε απάτησε, απατηθήκατε, μπορεί να μην απατηθήκατε, μπορεί απλώς να αποξενωθήκατε και μετά να χωρίσατε. Δηλαδή,
Αν έχεις ζήσει ήδη μία, δύο, τρεις, τέσσερις σχέσεις, θα ξέρεις ότι αυτό που φαίνεται τόσο πολύ wow στην αρχή, μετά ξεφουσκώνει, ξενερώνει και γίνεται flat. Και πλέον δεν έχει τόσο ενδιαφέρον. Ή για σένα μπορεί να συνεχίσει να έχει ενδιαφέρον, δεν έχει ενδιαφέρον για τον άλλον, ο οποίος τελειώνει τη σχέση. Επίσης θέλω να πω και υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που το βιώνουν αυτό εδώ στο κανάλι μας, ότι οι άνθρωποι που παραμένουν για χρόνια μέσα σε σχέσεις ή γάμους, μπορεί να μαρτυρούν. Να μαρτυρούν και κυριολεκτικά και να μαρτυρούν μεταφορικά, δηλαδή να βιώνουν μαρτυρικά τις σχέσεις τους ή να παραδέχονται σε πολύ προσωπικές τους στιγμές, μπορεί όχι ο ένας τον άλλον, αλλά μπορεί να το παραδέχονται σε έναν ψυχολόγο στον οποίο στέλνουν email, ότι δεν είναι ονειρικός ο γάμος μου, δεν είναι όλα τέλεια. Είμαι μια γυναίκα πολύ κουρασμένη. Είμαι μια γυναίκα η οποία τρέχω συνέχεια και κάνω δουλειές και συνέχεια φροντίζω τα παιδιά. Και ο άνδρας μου είναι κολλημένος πάνω στη μάνα του και έχουμε διαφωνίες και με τα λεφτά και με το ένα και με το άλλο. Δεν λέω πως δεν υπάρχουν καλοί γάμοι. Υπάρχουν καλοί γάμοι. Γνωρίζω κάποιους τέτοιους καλούς γάμους. Προφανώς δεν ήταν πελάτες μου. Δεν ήταν θεραπευόμενοι μου αυτοί που έχουν τους καλούς γάμους. Είναι άνθρωποι που γνωρίζω από την κοινωνική μου ζωή. Αν έκανα όμως ένα στατιστικό. Ένα άτυπο στατιστικό, γιατί εννοείται ότι δεν είμαι στατιστική υπηρεσία και δεν γνωρίζω και όλο τον πλανήτη και δεν είναι και δίκαιο να κάνω στατιστικά από τους θεραπευόμενους μου, γιατί στο ψυχολόγο πάνε αυτοί που έχουν προβλήματα με τη σχέση τους, δεν πάνε αυτοί που η σχέση τους είναι super duper wow. Θα έλεγα ότι ένας στους τέσσερις γάμους είναι καλός. Χωρίς να σημαίνει ότι αυτά είναι επίσημα στατιστικά, μιλάω για τους ανθρώπους που γνωρίζω μέσα από κοινωνικούς λόγους, συγγενείς μου, φίλοι μου κλπ. Ένα στους τέσσερις έχουν πολύ καλό γάμο. Οι υπόλοιποι δεν παίρνουν καλά στους γάμους τους. Μπορεί να επιλέγουν να παραμείνουν στους γάμους τους, γιατί μπορεί να είναι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι και ρεαλιστές και να λένε ότι μα με όποιον και να πάρει, σε ό,τι σχέση και να έχει, θα έχει ρουτίνα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει αυτά. Άρα, όσο δεν είναι και ιδιαίτερα προβληματική σχέση μας και εφόσον τσάτρα πάτρα καλά περνάμε, μένω. Ή κάποιοι μπορεί να είναι συνεξαρτώμενοι μέσα στις σχέσεις τους και να δέχονται κακοποίηση και να μην έχουν το θάρρος να ξεφύγουν από την κακοποίηση την οποία βιώνουν. Κάποιοι άλλοι μπορεί να το έχουν δει διαφορετικά, να έχουν ένα πλήρη μηδενισμό για τον έρωτα, για την αγάπη και για τη σχέση και να σου λέει καμία σχέση δεν πάει καλά, όλοι οι γάμοι είναι σκατά, άρα εγώ παραμένω σε αυτό το γάμο και κάνω τη ζωή μου, κάνει και άλλη τη ζωή της, κάνει και άλλος τη ζωή του και γενικά πηδιόμαστε. Δεν είμαι εναντίον του έρωτος, δεν είμαι εναντίον του γάμου. Έχω γράψει και βιβλίο για τον έρωτα, να το εκεί πίσω, έρωτας αυτός ο αδιάγνωστος. Δεν είμαι εναντίον του έρωτος. Είμαι εναντίον όμως της μυθοποίησης του έρωτος και της μυθοποίησης του φίλου το οποίο μας ελκύει. Αν είμαι μια ετεροφιλόφιλη γυναίκα, το να μυθοποιώ τους άνδρες και να θεωρώ ότι εάν εγώ καταφέρω να ρίξω μπαμ και κάτω έναν άνδρα, τότε θα ανεβεί η αξία μου, είναι προβληματικό για μένα αυτό το πράγμα. Είναι προβληματικό για τους άνδρες που θα συναντήσω ή τον άνδρα που θα συναντήσω και σίγουρα δεν θα με βοηθήσει στη ζωή μου. Γιατί αν έχω μυθοποιημένο τον άνδρα και μυθοποιημένο τον έρωτα, σημαίνει ότι θα πέσω στα πόδια του και θα κάνω όλα του τα χατήρια και θα γίνω συνεξαρτώμενη με αυτόν τον τύπο τον οποίον έχω μυθοποιήσει λόγω του φίλου του και λόγω του πουλιού του. Το καταλαβαίνετε αυτό που λέω? Αν κάποιος βλέπει αυτό το βίντεο και για πρώτη φορά με έχει δει και δεν είναι εξοικειωμένος με τους όρους που χρησιμοποιώ, στο κανάλι μου στο YouTube που είναι ένα ψυχοεκπαιδευτικό κανάλι υπάρχει λίστα με τον όρο συνεξάρτηση, playlist με βίντεο σχετικά. Μπορεί να ανατρέξει σε αυτή τη λίστα για να μάθει τι είναι η συνεξάρτηση. Άρα θεωρώ ότι δεν είναι καθόλου καλή ιδέα να έχουμε πολύ ψηλά στο μυαλό μας και σε πολύ ψηλό βάθρο το φίλο που μας ελκύει ερωτικά. Το ίδιο ισχύει και για μια γυναίκα ομοφιλόφιλη που δεν είναι καλή ιδέα να θεωρεί τις γυναίκες ότι είναι κάτι πάρα πολύ σπουδαίο και να θεωρεί ότι αν δεν βρει γυναίκα και δεν βρει τον έρωτα με μια άλλη γυναίκα εφόσον είναι ομοφιλόφιλη, δεν θα έχει νόημα η ζωή της. Το ίδιο ισχύει και για τους άνδρες, τους ετεροφιλόφιλους, οι οποίοι δεν είναι καλή ιδέα να τις εξειδανικεύουν τόσο πολύ τις γυναίκες και να τις βάζουν τόσο ψηλά και να λένε γυναίκα να είναι και ό,τι να είναι, όπως λένε αρκετές γυναίκες, άνδρας να είναι και ό,τι να είναι, ούτε επίσης για τους ομοφιλόφιλους άνδρες να βάζουν τους άλλους άνδρες τόσο ψηλά, σε ένα τόσο ψηλό βάθρο που να θεωρούν ότι άμα έχω άντρα, άμα έχω έρωτα, άμα έχω σχέση, θα είμαι καλά. Ε, όχι, ρε φίλε. Άμα έχεις άνδρα, άμα έχεις έρωτα, άμα έχεις σχέση, δεν είναι σίγουρο πως θα είσαι καλά. Το πιο πιθανό είναι να έχεις περισσότερα προβλήματα. Δεν σου λέω να μην ερωτευτείς. Δεν σου λέω να μην κάνεις σχέση. Απλώς σου λέω να κάτσεις. Κάτσε την μπάλα χαμηλά, λέω στην Κύπρο. Να καθίσεις λίγο ήσυχα. Όποιος κι αν είσαι που ακούς το βίντεο, άντρας, γυναίκα, οποιοδήποτε ερωτικού προσανατολισμού, κάθισε λίγο. Κάτσε την μπάλα χαμέ.
Είναι η έκφραση στα κυπριακά. Κάτσε τη μάπα χαμέ. Δηλαδή, σταμάτα να κολτσάς, κάθισε λίγο, ηρέμησε λίγο, δες ρεαλιστικά τα πράγματα, δες ότι ο έρωτας και οι σχέσεις είναι δύσκολο πεδίο. Το έχω πει πολλές φορές ότι το φλερτ είναι ένα παιχνίδι για δυνατούς παίχτες και ότι αν μπαίνεις στη διαδικασία να φλερτάρεις, ακόμη και αν ο άλλος πέσει μπαμ και κάτω, είναι πολύ πιθανό μετά από 2-3 μέρες να σου κάνει γκόστινγκ, για παράδειγμα. Γκόστινγκ σημαίνει εξαφάνιση δίχως εξηγήσεις. Ή μπορεί να πέσει ο άλλος μπαμ και κάτω και να ξεκινήσεις μια ερωτική σχέση μαζί του και στην πορεία να καταλάβεις ότι αυτός με τον οποίο έχεις ξεκινήσει μια ερωτική σχέση είναι ένας πολύ παράξενος τύπος, πολύ ιδιόμορφος που δεν σ' αρέσει. Αλλά ο άλλος ήδη να έχει κολλήσει πάνω σου και να έχει πέσει κάτω, μπαμ και κάτω και να σε τραβάει από τα πόδια και να μην σε αφήνει να φύγεις. Είναι επικίνδυνα πράγματα αυτά. Το να θέλουμε να αρέσουμε και να είμαστε killers. Αυτό σημαίνει killer. Θέλω να έχω αυτά τα looks. Θέλω να έχω αυτή την εμφάνιση, θέλω να έχω αυτή τη χάρη και αυτό το θάρρος, ώστε να είμαι killer στις σχέσεις και στο φλερτ. Να με βλέπει ο άλλος και να πέφτει κάτω ξερός και να λέει αυτήν τη θέλω οπωσδήποτε. Θα κάνω τα πάντα για να είμαι μαζί της. Δεν συμφέρει αυτό το πράγμα. Είναι εξαιρετικά επικίνδυνο. Εξαιρετικά επικίνδυνο για πάρα πολλούς λόγους. Θα αρχίσω να λέω αυτούς τους λόγους, όσους βρω. Γιατί σίγουρα έχει και άλλους που δεν τους έχω σκεφτεί αυτή τη στιγμή. Ο πρώτος λόγος είναι οτιδήποτε φουσκώνει πολύ γρήγορα, οτιδήποτε γίνεται πολύ γρήγορα, αν ερωτευτούμε πολύ γρήγορα, αν πέσουμε κάτω ξερή πολύ γρήγορα. Μπαμ και κάτω, λέει ο άνδρας, να πέσει ξερός. Οτιδήποτε γίνεται πολύ γρήγορα και πολύ γρήγορα πέφτει και πολύ γρήγορα σπάει. Σκεφτείτε έναν μπαλόνι που γεμίζει με αέρα και γίνεται τεράστιο και πάει μια καρφίτσα και κάνει μπουμ. Τώρα αν ήμουν μια YouTuber η οποία αφιέρωνε πολύ χρόνο στο κανάλι της, θα είχα φέρει εδώ ένα μπαλόνι, θα το είχα φουσκώσει μπροστά σας και θα είχα πάρει μια καρφίτσα και θα το σπάσει. Κάντε το εικόνα. Ή τέλος πάντων, αποθανόντος μου, θα πεθάνω ή οι κληρονόμοι μου μπορούν να κάνουν edit τα βίντεο και εδώ πέρα να βάλουν ένα μπαλόνι και μια καρφίτσα. Πλάκα κάνω. Όχι ότι δεν θα πεθάνω, θα πεθάνω. Όλοι μας θα πεθάνουμε. Και όλοι μας θα ζήσουμε πράγματα τα οποία τώρα ονειρευόμαστε ως πολύ σπουδαία και όταν θα τα ζήσουμε θα καταλάβουμε ότι δεν είναι και ακριβώς έτσι όπως τα είχαμε ονειρευτεί. Έχει απόσταση η φαντασία από την πραγματικότητα. Έχει απόσταση το όνειρο από την πραγματικότητα. Αυτό όχι για να μην κάνουμε σχέσεις, αλλά για να κάνουμε σχέσεις με τον παλιό παραδοσιακό τρόπο. Που ο παλιός παραδοσιακός τρόπος δεν εννοεί να είναι εκτός διαδικτύου η γνωριμία. Ο παλιός παραδοσιακός τρόπος είναι σιγά σιγά. Αγάλι αγάλι γίνεται ουρίδα μέλη. Γιαβάσου γιαβάσου που λένε και οι Τούρκοι. Αν βιαζόμαστε και θέλουμε γρήγορα αποτελέσματα, θα φάμε φαγητό fast food, θα φάει και ο άλλος φαγητό fast food, θα βαριστομαχιάσουμε και μετά θα αρχίσουμε να βγάζουμε αέρια, θα αποθήσουμε ένα στον άλλο και θα τελειώσει κουβέντα. Δεν είναι καλή ιδέα να δημιουργηθεί συναίσθημα και να δημιουργηθεί μια σχέση πάρα πολύ γρήγορα. Επίσης, εάν δημιουργείται πολύ γρήγορα το συναίσθημα και υπάρχει κεραυνοβόλος έρωτος, το έχω πει και σε πολλά άλλα παλιότερα βίντεο, τότε είναι πολύ πιο πιθανόν ή εξαιρετικά πιθανόν ή 99,99% πιθανόν να βασιστεί αυτός ο έρωτος στη ψυχοπαθολογική έλξη. Δηλαδή ένας νάρκισσος να δει μια συνεξαρτώμενη και να καβλώσει. Μια συνεξαρτώμενη να δει έναν άρχισο και να φτιαχτεί. Ένα θύμα να γνωρίσει ένα θήτη και να νιώσει αγαλίαση. Αυτά ισχύουν για όλα τα φύλλα και τους προσανατολισμούς, ξαναλέω. Λοιπόν, τα πολύ γρήγορα, πολύ έντονα συναισθήματα δεν συμβαίνουν σε ανθρώπους ισορροπημένους, με ισορροπημένη ψυχική υγεία, με καλή ψυχική υγεία και ισορροπημένη ψυχική κατάσταση, με ψυχική ευεξία και ανθρώπους οι οποίοι ξέρουν τι τους γίνεται και είναι ψυχοσυναισθηματικά όριμοι. Τα παιδάκια πάνε στον υπηαγωγείο τη μια μέρα για πρώτη φορά στο σχολείο και επιστρέφουν το μεσημέρι και λέει «Μαμά, αγαπάω την Ελενίτσα και θα την παντρευτώ», λέει ο Γιαννάκης. Γιατί είναι στον υπηαγωγείο. Εμείς δεν είμαστε στον υπηαγωγείο. Τουλάχιστον στην πραγματικότητα δεν είμαστε. Ελπίζω ψυχοσυναισθηματικά να μην είμαστε. Λοιπόν, τι είναι η χάρη, τι σημαίνει χάρη. Χάρη για να μας θέλει ένας άντρας και τι σημαίνει θάρρος για να διεκδικήσουμε έναν άντρα, φαντάζομαι. Παίρνω αυτές τις δύο λέξεις, εμείς που υπολοιπόμαστε θάρρους και χάρης. Θα μιλήσω γι' αυτό.
Έχουμε εμπεδώσει ότι είναι επικίνδυνο μια σχέση να ξεκινήσει πολύ γρήγορα. Είναι επικίνδυνο πολύ γρήγορα να νιώσει ο άλλος συναισθήματα για μας ή να νιώσουμε εμείς συναισθήματα για τον άλλο. Πρέπει να δώσουμε το χρόνο στον εαυτό μας και στον άλλο άνθρωπο να γνωριστούμε, να βρεθούμε κάποιες φορές, να βγούμε κάποια ραντεβού και να δούμε πώς νιώθουμε εμείς κατά τη διάρκεια του ραντεβού. Τι μας βγάζει αυτός ο άνθρωπος με τον οποίο βγαίνουμε ραντεβού, τι μας βγάζει. Και αν μας βγάζει κάτι θετικό και κάτι υγιές και αν μας αρέσει κιόλας εμφανισιακά ο άνθρωπος αυτός και αν του αρέσουμε και εκείνου και αν θέλει και εκείνος, τότε σιγά σιγά να προχωρήσουμε στη διαδικασία να δημιουργήσουμε μια σχέση από κοινού. Γιατί περισσότεροι φτιάχνουν σχέση από μόνοι τους. Βγαίνει ένα ραντεβού μία και επειδή βγήκε ένα ραντεβού νομίζω ότι έχει και σχέση με εκείνον. Ή ο άλλος πηδάει μια φορά και νομίζω ότι πήδηξε μια κοπέλα και σχέση μαζί της. Συμβαίνουν αυτά. Και άνδρας μπορεί να θεωρήσει ότι αν πάει ραντεβού με κάποιον ή με κάποιον έχει σχέση μαζί του. Το έχω πει και σε άλλα βίντεο, στην Ελλάδα και στην Κύπρο, πρέπει να καλλιεργήσουμε επιτέλους την κουλτούρα του ραντεβού, που ραντεβού σημαίνει βγαίνω έξω για να γνωρίσω κάποιον άνθρωπο. Δεν βγαίνω για να κάνω σεξ, δεν βγαίνω για να κάνω σχέση, βγαίνω για να γνωριστώ. Και είναι επικίνδυνο, το ξαναλέω και το ξαναλέω και το ξαναλέω, να δημιουργούμε αυτόματα σχέσεις. Γιατί μπορεί να έχουμε εμείς κάποια χαρακτηριστικά ή ο άλλος κάποια χαρακτηριστικά ή η σύνδεση των δύο ανθρώπων να μην είναι ταιριαστή και να δημιουργήσουμε πολύ γρήγορα σχέση βασισμένη πάνω σε έντονα συναισθήματα που έχει ρίξει ο ένας τον άλλον πάμε και κάτω, τότε είναι πολύ πιθανό στην πορεία να ανακαλύψουμε τις διαφορές μας και να ξυνήσει η κατάσταση και να χαλάσει η σχέση και να έχουμε μια αρνητική εμπειρία. Λοιπόν, τι σημαίνει χάρη, graceful, να είναι κάποιος graceful, να είναι κάποια γυναίκα χαριτωμένη. Τι σημαίνει εμείς που δεν έχουμε θάρρος και χάρη. Τι σημαίνει να μην έχεις χάρη, να είσαι άτσαλη. Νομίζω ότι έχει γυναίκα που δεν έχει τη δικιά της χάρη. Εγώ πιστεύω ότι κάθε γυναίκα έχει τη δικιά της χάρη και ο κάθε άνδρας έχει τη δικιά του χάρη. Έρχεται πάλι εδώ η pop κουλτούρα και μας επηρεάζει και λέει ότι αν δεν κινείσαι, αν δεν κουνιέσαι και αν δεν κινείσαι, δεν είσαι κουνάμενη, σενάμενη όπως τις κοπέλες που είναι στις διαφημίσεις ή που περπατούν στα ντεφιλέ, δεν είσαι χαριτωμένη. Καμία σχέση. Τη δική σου τη χάρη την έχεις, απλώς δεν το ξέρεις πως έχεις χάρη. Συγκρίνεις τον εαυτό σου με την οποιαδήποτε influencer στο διαδίκτυο, στο Instagram ή δεν ξέρω εγώ που άλλο και λες, α, δεν περπατάω όπως την influencer, δεν ποζάρω όπως την influencer, άρα δεν έχω χάρη. Όχι αγάπη μου, έχεις χάρη. Δεν υπάρχει άνθρωπος άχαρος. Ο κάθε άνθρωπος έχει τη δική του χάρη. Και όταν ο άνθρωπος χαίρεται με τον εαυτό του και όταν ο άνθρωπος κάνει εσωτερική δουλειά και αγαπάει τον εαυτό του και ανεβάζει την αυτοεκτίμηση του και την αυτοπεποίθηση του, έχουμε αρκετά βίντεο στο κανάλι μας για την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθηση, τα περισσότερα από αυτά βρίσκονται στο playlist θέματα αυτοβελτίωσης, όταν αγαπάς τον εαυτό σου και χαίρεσαι με τον εαυτό σου, τότε βγάζεις προς τα έξω όση χάρη έχεις εσύ. Δεν ξέρω τι χάρη έχεις κουκλάρα μου εσύ που βλέπεις το βίντεο. Ξέρω τι χάρη έχω εγώ. Νομίζω ότι ξέρω δηλαδή τη δικιά μου τη χάρη πώς είναι και ξέρω ότι η δικιά μου η χάρη βγαίνει προς τα έξω όταν δεν είμαι κατσουφιασμένη, όταν δεν είμαι καταθλιπτική, όταν δεν είμαι θυμωμένη, όταν δεν είμαι μαυρισμένη ψυχή μου από τοξικότητα, τότε βγαίνει η χάρη μου προς τα έξω. Ξέρω όταν είμαι θυμωμένη, όταν είμαι υπερβολικά κουρασμένη, όταν με απασχολεί κάτι, βγαίνει προς τα έξω κάτι άχαρο. Δεν σημαίνει πως έχω χάσει τη χάρη μου, απλώς δεν φαίνεται η χάρη μου. Η χάρη θα έλεγα είναι η λάμψη της ψυχής. Που για τον κάθε άνθρωπο είναι ξεχωριστό και ξαναλέω, όλοι οι άνθρωποι είμαστε όμορφοι, όλοι οι άνθρωποι έχουμε χάρη. Βγάλτε από το μυαλό σας την ιδέα ότι πρέπει να μοιάζουμε με συγκεκριμένες εικόνες, το διαφημίσεων, τον τεφιλέ, της μόδας κλπ. Όλοι οι άνθρωποι έχουν τη χάρη τους. Και εδώ μπαίνει και το κομμάτι του βάρους, και τις αιμονείς που έχουν πολλοί άνθρωποι στην εποχή μας με τους αδύνατους ανθρώπους που θεωρούν ότι πρέπει να είναι αδύνατος κάποιος για να είναι χαριτωμένος και επίσης κάποιοι άλλοι άνθρωποι που θεωρούν ότι δεν είναι καλά να είσαι πολύ αδύνατος και δεν είσαι χαριτωμένος, άρα δέχονται bullying και όσοι είναι πολύ αδύνατοι και όσοι είναι πολύ γεμάτοι και όσοι είναι λίγο γεμάτοι, γενικότερα όλοι έχουμε άποψη για όλους. Σε όποιο πακέτο έρχεσαι, σε όποια συσκευασία έρχεσαι, υπάρχουν άνθρωποι που θα εκτιμήσουν τη χάρη που έχεις. Και όσο μεγαλώνει ένας άνθρωπος και όσο οριμάζει και όσο ψυχοεκπαιδεύεται και όσο ψυχοθεραπεύεται και όσο οριμάζει πνευματικά, τόσο πιο όμορφο βλέπει τον εαυτό του. Και αν θέλουμε να δούμε αν έχουμε οριμάσει ψυχοσυναισθηματικά και πνευματικά, ας πάμε να δούμε παλιές φωτογραφίες μας
Και όσο πιο πολύ έχουμε οριμάσει, τόσο πιο όμορφο θα βρίσκουμε τον εαυτό μας στην εφηβεία, τον εαυτό μας στην πρώτη νεότητα, τον εαυτό μας πριν 10 χρόνια, τον εαυτό μας πριν 5 χρόνια, ενώ την εποχή που βγάζαμε εκείνες τις φωτογραφίες μπορεί να νιώθαμε ότι δεν ήμασταν όμορφοι, ότι δεν ήμασταν χαρτωμένοι, ότι δεν ήμασταν αυτοί, επειδή είχαμε χαμηλή αυτοεκτίμηση και επειδή ήμασταν κομπλεξικοί. Άρα, πώς να γίνεις πιο χαριτωμένη για να είσαι ελκυστική στους άντρες? Καταπολέμησε τα κόμπλεξ σου. Πώς να γίνουμε πιο χαριτωμένες για να είμαστε ελκυστικές στους άντρες? Να καταπολεμήσουμε τα κόμπλεξ μας. Να σταματήσουμε να νιώθουμε μειονεκτικά για το ύψος μας, για το βάρος μας, για το σχήμα του προσώπου μας, για τα χαρακτηριστικά μας, για τα μαλλιά μας, για τα φυσιά μας, για το ένα για το άλλο. Είναι δύσκολη δουλειά, δεν είναι εύκολη. Η πραγματική χάρη αναδεικνύεται από ένα πρόσωπο και ένα κορμί και μια ενέργεια και μια άβρα ενός ανθρώπου που έχει καταφέρει να αγαπήσει τον εαυτό του. Άρα δεν θα σε στείλω να πας σε Ινστιτούτο Αισθητικής, ούτε σε γυμναστήριο, θα σε στείλω να πας να κάνεις ψυχοθεραπεία αν πιστεύεις ότι δεν είσαι χαριτωμένη. Και θα σου συστήσω να κάνεις περισσότερη ψυχοεκπαίδευση, να παρακολουθήσεις περισσότερα από τα βίντεο μας δηλαδή, και ιδιαίτερα τα βίντεο που έχουν να κάνουν με τα θέματα αυτοβελτίωσης, όπως είπα και προηγουμένως. Θάρρος. Θέλει θάρρος μια γυναίκα για να βρει άντρα? Θέλει θάρρος ένας άνθρωπος για να βρει τέρι? Ναι, θέλει. Θάρρος χρειάζεται, ναι. Χρειάζεται θάρρος. Θάρρος χρειάζεται για να κάνεις προσπάθειες. Θάρρος χρειάζεται για να φτιάξεις ένα προφίλ σε ένα site γνωριμιών. Θάρρος χρειάζεται για να μπορείς να πεις όχι όταν πραγματικά δεν σ' αρέσει κάποιος που σου ζητάει να βγείτε έξω ή δεν σ' αρέσει κάποια που σου ζητάει να βγείτε έξω, επειδή δεν σ' αρέσει. Να έχεις το θάρρος να πεις όχι, ευχαριστώ. Θάρρος θέλει να βγάλεις τον εαυτό σου εκεί έξω. Να το πεις ότι είσαι single. Θάρρος θέλει να κάνεις και την πρώτη κίνηση. Δεν είναι κακή ιδέα να κάνεις την πρώτη κίνηση. Για παράδειγμα, να ζητήσεις το τηλέφωνο κάποιου ή να στείλεις πρώτη μήνυμα μετά που έχετε γίνει φίλοι στα κοινωνικά δίκτυα. Χρειάζεται αυτό το θάρρος. Χρειάζεται όμως και θάρρος να καταλάβεις πότε κάποιος δεν ενδιαφέρεται, πότε κάποιος απαντάει απλώς ευγενικά, απαντάει από υποχρέωση και δεν δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, ώστε να σταματήσεις να ρίχνεις βέλη σε ένα στόχο ο οποίος δεν είναι ανοιχτός για να δεχθεί βέλη. Θάρρος χρειάζεται. Να βγάλεις τον εαυτό σου εκεί έξω, να πάρεις κάποιες πρωτοβουλίες και άμα καταλάβεις ότι δεν τραβάει ο άλλος, να σταματήσεις. Δεν θα μας θέλουν όλοι, δεν θα μας ερωτεύονται όλοι και δεν θα πέφτουν όλοι μπαμ και κάτω άμα μας δουν. Όχι γιατί δεν είμαστε αγαπήσιμοι και ερωτεύσιμοι και χαριτωμένοι άνθρωποι, αλλά γιατί είναι για το καλό μας να μην μας θέλουν όλοι. Αφήστε και κάποια πράγματα να γίνουν φυσικά. Αφήστε τη φύση να λειτουργήσει. Με ποια έννοια? Αν δεν μας θέλει ο άλλος, σημαίνει δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει. Δεν μας κάνει είτε γιατί δεν είναι ταιριαστός σύντροφος για μας, δεν μας κάνει γιατί ήδη παίζει με 5, 6, 7, 8, 9, 10 άλλες, άλλους, δεν μας κάνει γιατί δεν είναι κατάλληλο έδαφος για να αναπτυχθεί μια σχέση όταν ο άλλος είναι διάφορος. Όταν ο άλλος είναι διάφορος με εμάς, πρέπει να έχουμε το θάρρος να γίνουμε και εμείς στην πραγματικότητα διάφοροι με αυτόν και να το παίζουμε αδιάφοροι προκειμένου να τον τυλίξουμε. Άρα, φιλενάδα, εσύ που έστειλες το αρχικό ερώτημα, αν αυτό που περίμενες ήταν να σου πω κόλπα και κολπάκια για να τυλίξεις έναν άνδρα, έχεις χτυπήσει λάθος πόρτα. Έχεις ανάψει κερί σε λάθος άγιο. Εγώ είμαι της απόψεως ότι ο κάθε άνθρωπος είναι όμορφος, ο κάθε άνθρωπος έχει χάρη. Είναι καλή ιδέα να έχουμε θάρρος για να επιδιώκουμε γνωριμίες και είναι καλή ιδέα να είμαστε ρεαλιστές και όταν βλέπουμε ότι δεν μας παίρνει μια γνωριμία, ότι δεν γουστάρει το πρόσωπο το οποίο φλερτάρουμε, να κάνουμε πίσω. Και είναι να έχουμε και το θάρρος να εκφράσουμε ανοιχτά τα χαρτιά μας. Δεν είναι ντροπή να πεις ενδιαφέρομαι να σε γνωρίσω καλύτερα. Αν ο άλλος δεν ενδιαφέρεται, κανένα πρόβλημα. Δεν είναι ντροπή να σου πει ο άλλος, μα εγώ δεν ενδιαφέρομαι. Τα ξέρω, κουμπάρε. Είμαστε δισεκατομμύρια άνθρωποι στον πλανήτη. Δεν θα αρέσουμε όλοι σε όλους. Θα ήταν και πολύ κουραστικό να αρέσαμε όλους σε όλους και πολύ βαρετό. Δεν έχει έτσι και λίγο ενδιαφέρον το παιχνίδι του φλερτ με την έννοια του να δοκιμάζει κάποιος και να λέει «Α! Φλερτάρα, έκανα μάτς». Και αυτό λέω για τις διαδικτυακές εφαρμογές γνωριμιών. Όχι ότι όλοι οι άνθρωποι που βρίσκονται μέσα στο Tinder, στο Minder, στο Bubble, δεν ξέρω, στο Facebook Dating, ότι όλοι είναι αξιόλογοι και όλοι είναι normal. Όπως έχω πει και σε άλλα βίντεο, μέσα στις εφαρμογές γνωριμίων είναι μια μικρογραφία της πραγματικής κοινωνίας. Υπάρχουν οι τύποι που θα βρεις και έξω. Εντάξει. Είναι πολύ ενδιαφέρον να ξεκινήσει να κάνει κάποιος dating, είτε άνδρας είναι είτε γυναίκα, με το φίλο που τον την ελκύει και να πηγαίνει όντως να κάνει ραντεβού, δηλαδή να μην προχωρεί στην
άμεση έναρξη μιας ερωτικής σχέσης με την πρώτη συνάντηση, να βγαίνει όντως ραντεβού με διάφορους ανθρώπους και να παρατηρήσει πώς ένας διαφορετικός άνθρωπος, ένας διαφορετικός χαρακτήρας, ένα διαφορετικό ανάστημα, μια διαφορετική προσωπικότητα μπορεί να λειτουργεί. Και θα δείτε εκεί ότι κάποιοι θα δείξουν ενδιαφέρον για σας, κάποιοι δεν θα δείξουν ενδιαφέρον για σας, αλλά το σημαντικό είναι ότι κάποιοι θα σας αρέσουν και κάποιοι εσάς δεν θα σας αρέσουν. Δεν αρέσουμε όλοι σε όλους, ο έρωτας δεν είναι πανάκια. Ένας άνθρωπος που δεν έχει ερωτική σχέση μπορεί κάλλιστα να είναι υγιής ψυχικά και σωματικά και ευτυχής εφόσον έχει αυτοαγάπη, έχει πνευματικότητα και φροντίζει να καλλιεργεί τη σχέση του με τον εαυτό του και να δημιουργεί βαθιές διαπροσωπικές σχέσεις τουλάχιστον με 2-3 φίλους. Ο έρωτας είναι ένα ωραίο παιχνίδι, ο έρωτας είναι μια ευχάριστη απασχόληση που αν μας κάτσει να το ευχαριστηθούμε, αν δεν μας κάτσει δεν τελείωσε ο κόσμος. Πώς μπορείς να είσαι χαριτωμένη με το να είσαι ο εαυτός σου. Πώς θα είσαι η καλύτερη εκδοχή του εαυτού σου μέσα από την ψυχοεκπαίδευση, μέσα από τον πνευματικό αγώνα και μέσα από την ψυχοθεραπεία. Πώς θα αποκτήσεις θάρρος, λαμβάνοντας υπόψη σε όλα αυτά που σου έχω πει σε αυτό το βίντεο, καταλαβαίνοντας πως δεν είσαι το κέντρο της γης, αλλά δεν είσαι και ο τελευταίος άνθρωπος πάνω στη γη, καταλαβαίνοντας ότι έχεις δικαίωμα στην επιλογή και εσύ όπως έχουν και άλλοι δικαίωμα στην επιλογή και ότι είναι εντάξει να είναι ο εαυτός σου, να είσαι ο εαυτός σου, είναι εντάξει να είσαι single, είναι εντάξει να φας και μια χιλόπιτα, είναι εντάξει να δώσεις και μια χιλόπιτα. Και ξαναλέω, οι σχέσεις δεν είναι πανάκια, ο έρωτας δεν είναι πανάκια. Καλοδεχούμενος είναι, ευπρόσδεκτος είναι στη ζωή μας, αλλά μπορούμε να ζήσουμε και χωρίς αυτόν. Και οτιδήποτε ανεβάζουμε πολύ ψηλά στην εκτίμησή μας, οτιδήποτε θεωρούμε απαραίτητο και ότι οπωσδήποτε πρέπει να το έχουμε, αυτό θα έρθει μετά να μας βασανίσει. Θα έρθει μετά να μας σκλαβώσει. Θέλετε να σκλαβωθείτε? Θέλετε να είστε σκλάβοι? Να ρίχνετε τον άλλον πάμε και κάτω και να είστε σκλάβοι μετά στην ερωτική σχέση? Ή θέλετε να είσαστε ελεύθεροι άνθρωποι, όταν επιλέγετε ελεύθερα να συνδεθείτε με κάποιον άλλον άνθρωπο, να μπορείτε όντως να το απολαύσετε? Την αγάπη μου σε όλους, ελεύθερους, single, παντρεμένους, σε σχέση χωρίς. Καλή δύναμη και αγωνιστικούς χαιρετισμούς. Μουά!